Ανεβάζουν ταχύτητες σιγά σιγά οι κρεατάγορες με τους πολίτες να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν ώψη των εορτών του Πάσχα και να κάνουν βολιδοσκοπήσεις για τον Οβελία και τα παραλκόμενα αυτού. Οι τιμές, όπως λένε στην κάμερα, οι έμποροι των αμνοερυφίων διατηρούνται στα περσινά επίπεδα, εδώ δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο να τσιμπήσουν προς τα πάνω. Η τιμή μέχρι στιγμής είναι στα ίδια επίπεδα. Ενδέχεται να αυξηθεί λίγο, όχι τρομερά πράγματα. Και πάλι. Θα είναι το πρόβλημα στα μικρά αρνιά τα οποία με τη ζήτηση αυξάνουν τη τιμή. Εκεί μόνο είναι στα άλλα, είναι φυσιολογικά τα πράγματα. Πάντως ο κόσμος κάνει τις παραγγελίες. Ο κόσμος κάνει παραγγελίες, οπωσδήποτε. Κάνει παραγγελίες και προετοιμάζεται. Ναι. Σιγά σιγά να ξεκινήσει η κίνηση, με τον κόσμο να ρωτάει και να θέλει να προμηθευτεί τα ντεράκια, τις πατσούλες που είναι αυτά που θέλουν και την προεργασία τους, η δουλειά τους, να φτιάξουν τη μαγειρίτσα τους. Για την ώρα ικανοποιητικά είναι και από μεριά ερωτήσεις και από μεριά κατανάλωσης. Νωρίς είναι βέβαια ακόμα, τις παραγγελίες τους δίνουν και με την ερώτηση πάντα. Η εκδήλωση του ενδιαφέροντος από την πλευρά των καταναλωτών είναι πιο ζωηρή, λένε οι επαγγελματίες, με τις πρώτες παραγγελίες να αποτελούν γεγονός. Ο κόσμος έχει αρχίσει και εκδηλώνει ενδιαφέρον για το πασχαλινό του τραπέζι. Παίρνουμε ήδη κάποιες παραγγελίες. Εμείς έχουμε ήδη προετοιμαστεί και θα κάνουμε και άλλες σφαγές ώστε να έχουμε και προς το τέλος της άλλης εβδομάδας πιο φρέσκο προϊόν. Τα παρασκευάσματα που είναι για αυτές τις μέρες είναι ήδη. Τα βάζουμε σε διαδικασία να τα προετοιμάσουμε ώστε να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε τις παραγγελίες όσο γίνεται καλύτερα. Ο κόσμος αυτό που έχει να κάνει, ο καταναλωτής, είναι να εμπιστευτεί τα καταστήματα που ψωνίζει όλο το χρόνο, αυτούς που συνεργάζεται, τα καταστήματα που τα γνωρίζει και πηγαίνει συνέχεια. Εμπιστευτείτε τις ντόπιες αγορές, είναι το μήνυμα των κρεοπολών προς τους καταναλωτές, καλώντας τους να τιμήσουν και να τηρήσουν το έθιμο του ελληνικού Πάσχα.